Τη τιμή να δώσω το λόγο στην συνάδελφο, την κυρία Αλεξάνδρα Αταλίδου, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και μέλος Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Διακοινοβουλευτική Ένωση, αφού την καλωσορίσω και εγώ τη συνάδελφη βουλευτής θερμά στην επιτροπή μας. Και συνέχεια στον κύριο Αποστόλου. Κυρία Αταλίδου, ο λόγος είναι σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σε όλους. Η κλιματική κρίση έχει αναγκάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πάρα πολλές άλλες κυβερνήσεις να τη θέσουν ψηλά στην ατζέντα. Αυτή αποτελεί μια πολύ μεγάλη νίκη των πολιτών, των επιστημόνων και των ακτιβιστών που για χρόνια πίεζαν τις κυβερνήσεις να πάρουν μέτρα. Σύμφωνα με την τελευταία ανέκθεση των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με το κλίμα στην περιοχή μας, στην περιοχή της Μεσογείου, με το πιο αισιόδοξο σενάριο θα έχουμε μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό και τότε η έκταση της καμένης γης από τις πυρκαγιές θα αυξηθεί κατά 47%. Ενώ με το χειρότερο σενάριο, δηλαδή αυτό της αύξησης της θερμοκρασίας με 3 βαθμούς, το ποσοστό της καμένης γης θα φτάσει το 97%, δηλαδή θα διπλασιαστεί. Η Κύπρος, η χώρα μου, αποτελεί ένα από τα δυσμενέστερα χερσαία τμήματα της Μεσογείου ως προς την απειλή της ερημοποίησης. Είναι ένα φαινόμενο που τροφοδοτείται και ταυτόχρονα τροφοδοτεί την κλιματική αλλαγή. Αυτό έδειξαν οι καταστροφικές πυρκαγιές τόσο του 2016 όσο και του 2021, αλλά και η δραματική αύξηση τους, γιατί το 20 ήταν 250 και το 21 ξαφνικά αυξήθηκαν στις 350. Δυστυχώς, παρά τις κόκκινες σημάσεις των επιστημόνων για την περιοχή, η πατρίδα μου βρίσκεται στην πρώτη-τελευταία θέση της Ένωσης των 27 ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανά για δραστηριότητες και ενέργειες που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία. Το 2020 δαπανίσαμε μόνο 0,3 του ΑΕΠ έναντι του 0,8 που είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ χαμηλότερα από χώρες όπως η Μάλτα και η Ελλάδα που έχουν τις ίδιες κλιματολογικές συνθήκες και δαπάνισαν το 1,4 του ΑΕΠ τους. Η δική μου η αντίληψη, η αίσθηση είναι ότι η κυπριακή κοινωνία είναι πιο έτοιμη από την πολιτεία να φουγκραστεί την κρισιμότητα τον καιρό. Και ως Βουλή, στην πρόσφατη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουμε συμπεριλάβει και ως αρμοδιότητα των τοπικών αρχών την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος. Τώρα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη στρατηγική και στα μέσα που χρειαζόμαστε, αλλά και στη διαμόρφωση του συντονιστικού πλαισίου και του φορέα που θα έχει την ευθύνη για τις πυρκαγιές και τις καταστροφές για να είμαστε αποτελεσματικοί και να μην βρεθούμε ξανά αντιμέτωποι με την περσινή τραγωδία, στην οποία χάθηκαν 4 ζωές, εκατοντάδες υποστατικά, αλλά και 55 τετραγωνικά χιλιόμετρα πολύτιμης δασικής γης. Η δημιουργία του συστήματος Rescue από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2019, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ένα σημαντικό αποκούμπι για τις χώρες της Μεσογείου, και αισθάνομαι, επιτρέψετε μου, ιδιαίτερη περηφάνεια αφού αρχιτέκτονας της ουσιαστικής αυτής αναβάθμισης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ είναι ο συμπατριώτης μου, πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση των Κρίσεων και τώρα Υπουργός της Ελληνικής Κυβέρνησης, ο κύριος Χρήστος Τηλιανίδης. Δεν θα επαναλάβω όσα είπαν οι προλαλήσαντες για όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κοπέρνικου, του Γαλιλαίου, στη διαστημική το agency και όλα αυτά, γιατί θεωρώ ότι τα καλύψαμε όλα αυτά. Εκείνο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι είναι ουσιαστικό να κατανοήσουμε ότι η τεχνολογία σήμερα μας παρέχει τη δυνατότητα να κάνουμε άλματα στην πρόληψη και προστασία από τις ανεξέλεκτες πηγές, από τις ανεξέλεκτες πυρκαγιές. Για παράδειγμα, οι δορυφόροι της εταιρείας Fireball International με έδρα την Αυστραλία εντόπισαν το Kincaid Fire το 2019 στην Καλιφόρνια 66 δευτερόλεπτα μετά την έναρξή της και η φωτιά επαληθεύτηκε μέσα σε 3 λεπτά από το σύστημα πυρκαγιάς Alert, ένα δίκτυο καμερών και αισθητήρων που συντονίζεται από 3 πανεπιστήμια και είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε τον ρόλο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Γι' αυτό θα πρέπει να εξαντληθεί η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως είναι η δορυφορική αναμετάδοση πληροφοριών, drones με κάμερες, επίγειες κάμερες παρακολούθησης, αισθητήρες,
σε κρίσιμα σημεία δύσβατα, εργαλεία που θα συμβάλλουν στον άμεσο εντοπισμό, την έγκαιρη προειδοποίηση και στην εκένωση περιοχών σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, όπως είναι και το σύστημα 112, όπως ανάφερε και ο Επίτροπος προηγουμένως για την ενημέρωση των πολιτών. Καταλήγοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι πέραν από το σημαντικό στόχο της υιοθέτησης καλύτερης και πιο προσιτής τεχνολογίας για την πρόληψη και καταπολέμηση των πυρκαγιών, εκείνο που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση. Πολιτική βούληση να μην μεταθέσουμε στους ώμους των επόμενων γενιών μια καμένη γη. Πρέπει τα κράτη να χρηματοδοτήσουν την έρευνα για την καινοτομία, πρέπει να προωθήσουν τάχιστα την ψηφιακή ατζέντα και την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. Πρέπει να χτίσουν συνέργειες τόσο εντός των ίδιων των κρατών, αλλά και σε συνεργασία με άλλα γειτονικά κράτη και άλλα κράτη που αντιμετωπίζουν προβλήματα και που μπορούν να συνεργαστούν. Να επενδύσουν στην πρόληψη όσο μπορούν και να δημιουργήσουν σωστό συντονισμό και κοινή χρήση δεδομένων για όλους τους εμπλεκόμενους που αντιμετωπίζουν καταστροφές. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό όμως να υποστηρίξουν πάνω απ' όλα λύσεις που μπορούν να προετοιμάσουν τις κοινότητες και να τις βοηθήσουν να αναπτύξουν ανθεκτικότητα σε μελλοντικές πυρκαγιές και άλλες καταστροφές. Δηλαδή θα πρέπει οι τοπικές κοινότητες να έχουν την δύναμη και την αντοχή πρώτες να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστροφές. Αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς και τα παιδιά μας κρατούμε την τύχη της ανθρωπότητας, νομίζω, στα χέρια μας και οφείλουμε να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να απευθύνω κι εγώ την ομιλία μου σε εσάς. Ευχαριστώ. Συνάδελφε, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την συμμετοχή σας σήμερα. Είναι και άλλοι συνάδελφοι από άλλα κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής, της Ευρωμεσογείου, οι οποίοι συμμετέχουν εδώ σήμερα, τα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία βρίσκονται στη Μεσόγειο. Θα ήθελα να σας ζητήσω, όποτε και εσείς το επιθυμείτε και το πρόγραμμά σας το επιτρέπει, να έλθετε στην Ελλάδα και να συναντηθούμε από κοντά. Η ίδια πρόσκληση ισχύει και για τους εκπροσώπους των υπόλοιπων κοινοβουλίων, των ευρωμεσογειακών κρατών. Θα είναι πολύ σημαντικό το να ξεκινήσουμε και όπως να έχουμε ξεκινήσει και να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο μεταξύ των επιτροπών μας, διότι μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών και την βελτιστοποίηση των νομοθετικών συστημάτων μας μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη μας, τους λαούς μας να έχουν ένα καλύτερο αύριο. Να δώσω το λόγο στον κύριο